poi una serata. Ne, strada, dopo affichino, strada, saponite dove sti strada, anche l'altra Excuse me, sharing andrullas? No, andrulla coruda come. Crisostomo, siamo. Onomatico su? Paolo, Cavalli. Ah, o Paolo sono Cavalli, si lei. Chiaro polire, Pavli. Coda, froso, ienegamu, froso. Chiaro poli, frosa. Κυρία Τσάπα για σένα. Κάνε τώρα τους άνθρωπους για την αφήσου τους έπρεπε να γιος της, όχι άντρας της. Δηλαδή αν γνωρίσω κάποιον Κύπριο και είμαι έτσι κι έτσι, μπορώ να του πω σικημέ ας βγούμε. Σε παρακαλώ πει νευκάρτη. Γιατί, να μου πάει. Είναι γυναικεία Γιώργο. Είμαι fashion icon. Αγαπή μου σε παρακαλώ πήγαινε μέσα και άλλαξε την μπλούσα που φορείς. Καλομήρα, κοίτα πίσω σου με τρόπο. Να μπορεί. Είσαι να σχίσω πάνω του και να τον κάνω ποξυλίκι. Ένα πράγμα να κατάλαβα σήμερα. Ότι επολύναν οι απατεώνες μες στον τον τόπο. Αλλά ευτυχώς που υπάρχουμε και εμείς οι κοψονούριδες και προλαβαίνουμε λίγο την κατάσταση. Και τι εννοώ. Ευρέθηκε ένας απατεώνας και ήθελε να εξαπατήσει την αντρούλα. Αλλά ευτυχώς που ευρέθηκε άτομο του κύκλου μας και με βοήθησε και πρόλαβα να έχουν τα πράγματα. Και ποιον ήταν αυτό το άτομο. Εδώ, να σας παρακαλέσω, ό,τι σας πω να μείνει μεταξύ μας, διότι ό,τι έγινε, έγινε με άκραν εμπιστευτικότητα. Αυτό το άτομο ήταν η συμπεθερά μου. Μάλιστα η συμπεθερά μου. Η κυρία Εύη Μελά με βοήθησε. Όπως σας είπα, ό,τι δείτε, ό,τι ακούσετε, να μείνει μεταξύ μας. Της μάνας η καρδιά πονεί, της πεθέρας ξοπέτσι. Εν την αλήθεια μου λαλώ, νιώθω τσογιώνει έτσι. Θόρε το τσιντο γιούδι μου, που υποφέρει τόσο, που βασανιέται, που πεινά και πώς θα το γλιτώσω. Το γιο μου τον ετύλιξεν με τα καμώματα της και δεν βρίσκον επαμόν με τα πόματα της. Έγκανε πόνα ξόρτωτη, νόμιζε κάποια ένι, αλλά εμιά πελώσουσου, μια πελοαπωμένη. Ιβρές. Ναι. Αυτή είναι η ασύρματη που θα επικοινωνούμε μεταξύ μας. Και αυτά είναι κιάλια. Το όμορφο αγόρι στο μαγαζί μου είπε ότι κάνουν κιάλια βράδυ. Εγώ βέβαια του είπα ότι το βράδυ κάνω άλλα πράγματα, δεν ασχολούμαι με παρακολουθήσεις. Αλλά δεν το έπιασε το υπονοούμενο. Αχ, και να τον έβλεπες. Κόρη! Έπεψα σε να αγοράσεις εξαρτήματα για την παρακολούθηση και εσύ επίε τσέκαμνες καμάκι. Έτυχε. Τέλος πάντων. Θα χρειαστούμε κι αυτές. Δεν μπορεί να σκάμε. Δίκιο έχεις. Έχω τόσα ζευγάρια χειροπέδες σχεδόν καινούρια. Χάλασα τα λεφτά μας. Οφου κόρη Ελισάβε, εν είμαι τίποτε καλά σήμερα. Ώσπου αθυμούμε και το Θεία! Τα αναφέμαν το μαύρο. Δεν μπορώ να πανάσω, κόρη. Καλομήρα, κοίτα πίσω σου με τρόπο. Να μπορεί. Είσαι να σχίσω πάνω του και να τον κάνω ποξυλίκι. Περίμενε.
Αν είναι αυτό που νομίζω, πρέπει να δείξουμε ψυχραιμία. Τα ψυχραιμία, κόρη, αθόρυξε το ποτάμα! Τι ακαλομήρα, ντροπή! Που τα ανάθεμα το μαύρο νύχτε και έπαιξαν τη φιλεράδα της ανιψιότητης μου και του λέει να εισπιάει τον άντρα! Αχ, ηρέμησε. Λοιπόν, μπορεί να μην τη συμπαθώ την Εύη, όμως αυτό δεν θα περάσει έτσι. Μπράβο, κόρη. Ενόμισα να ο Σπαρτάρης. Τι να τους κάνω? Να πάρεις το μέρος τους. Έξαρες εσού που τους έκαμε τσεούλους τάραντους. Ο αδελφός μου κάνει μεγάλο λάθος. Την αγαπάει την ξένη. Και εκείνη και η Εύη τον αγαπάει πολύ. Θα είναι μεγάλο λάθος να την αφήσει. Άσε με μένα που στο κάτω-κάτω δεν ήμουν ερωτευμένη με τους ταράνδους. Ως εκ τούτου δικαιολογούνται κάποιες μικρές ατασταλίες. Και που πότε τα τσέρατα λαλούν τα μικρές ατασταλίες. Το είπα κομψά. Τέλος πάντων. Άκου να δεις τι θα κάνουμε. Ο αδελφός μου δεν πρέπει να καταλάβει τίποτα. Θα τον παρακολουθήσουμε, θα βεβαιωθούμε για τα γεγονότα και θα τον φέρουμε πρώτων ευθυνών του. Αυτό συμφωνήσαμε. Εγώ δεν υποσχόμαι τίποτε. Μπορεί και να τον εισφάξω ευρασμό. Κι εγώ τότε θα ακυρώσω την παρακολούθηση. Καλά, καλά. Να με φρόνει. Τι κάνετε εδώ? Καλημέρα, Λουσί. Καλημέρα, Αντώνη μου. Πώς από τα λιμέρια μας? Είπα να περάσω να πω ένα γεια. Τι έφερα ένα καπουτσίνο που ξέρω ότι σου αρέσκει. Καλά έκαμες. Ευχαριστώ που με σκέφτηκες. Ξέρεις, Λουσί, μετά την τελευταία φορά που βγήκαμε, έκατσα και σκέφτηκα. Και? Και νομίζω ότι επιβάλλεται να το επαναλάβουμε. Θέλω να σε ξαναδώ. Ναι, με. Τι λες για αύριο βράδυ? Στο Ιταλικό πάλι? Δεν νομίζω, Αντώνη μου. Καλά, αν δεν θέλεις το Ιταλικό, πάμε κάπου αλλού. Γαλλικό, μεξικάνικο, κινέζικο. Αντώνη μου, είναι το εστιατόριο το πρόβλημα. Άκου. Οφείλω να είμαι ίσα και εντύμη απέναντί σου. Άλλωστε, είσαι κάποιος τυχαίος. Γνωρίζω σε πάρα πολλά χρόνια και είμαι φίλη με την αδελφή σου, οπότε θέλω να είμαι okay μαζί σου. Δηλαδή? Είσαι πάρα πολύ καλό παιδί. Και πραγματικά γουστάρω πάρα πολλά την παρέα σου. Αλλά όπως σε ξαναείπα, δεν μπορώ να σε δώσω κάτι παραπάνω από έναν απλό φίλο. Ναι, καταλαβαίνω. Αλλά γιατί δεν μου δίνεις μια ευκαιρία να σου δείξω το πόσο ενδιαφέρομαι για σένα? Ίσως την πορεία αλλάξει γνώμη. Μα δεν αμφιβάλλω για τις προθέσεις σου. Απλά. Απλά τι? Είμαι κολλημένη με κάποιον άλλο. Εδώ και 4 χρόνια. Άρα υπάρχει τρίτο πρόσωπο? Στη ζωή μου δεν υπάρχει τρίτο πρόσωπο. Μόνο δαμέ υπάρχει. Τσε, υπάρχει καθόλου ανταπόκριση? Όχι, αλλά είναι τούτο το θέμα. Νιώθω ότι οποιαδήποτε προσπάθεια για σχέση είναι καταδικασμένη να αποτύχει αν δεν ξεπεράσω πρώτα το συγκεκριμένο άτομο. Ρε, Αντώνη μου, πραγματικά είσαι έναν υπέροχο παιδί και εξαιρετικός χαρακτήρας. Σε μακάρι να ήταν άλλος προς τα πράγματα. Ειλικρινά σου μιλώ. Καταλαβαίνεις όμως ότι τούτο το πράγμα είναι σημαίνει. Προσπάθησα πολλές φορές να κάνω σχέση για να τον ξεπεράσω, αλλά όλες με προσπάθειες έπια στράφη. Ένα δικό για σένα. Νιώθω ότι να σε χρησιμοποιήσω για να ξεπεράσω κάποιον άλλον. Έναν έντιμο. Ξέρω τον. Εν έχει σημασία. Ναι, καταλαβαίνω. Πάντως η πρότασή μου ισχύει ακόμα. Και όχι κατά ανάγκη για φαγητό. Ίσως και έναν καφέ. Έστω φιλικά. Νομίζω ότι το πιο σωστό είναι να το ξεχάσουμε. Που τη στιγμή που δείχνεις ενδιαφέρον, δεν μπορώ να πω κάπου μαζί σου να σε βλέπω φιλικά. Εγώ να σε βλέπω φιλικά, εσύ να θέλεις κάτι παραπάνω και νομίζω ότι κάπου για μένα την πατήσουμε. Πίστεψε με, δεν μπορώ να σου δώσω κάτι παραπάνω. Εν υπάρχει μέσα μου για να σου το δώσω. Άρα να σε κοροϊδέψω και δεν το θέλω. Και ξαναρωτάω, τι κάνετε εδώ? Μα να ντρέπεσαι τα μούτρα σου. Θεία καλομήρα, τι είπαμε? Ναι. Τίποτα. Να, εδώ μιλούσαμε για κάτι ψώνια που κάναμε. Α, και τι ψώνια κάνατε? Δεν μπορώ να σου πω, είναι προσωπικά δεδομένα. Σε παρακαλώ, Ελισάβετ μου, η καλομήρα δεν ξέρει από αυτά τα πράγματα. Η καλομήρα πιστεύει ακόμα ότι τα παιδιά τα φέρνουν πελαργώς. Δεν είπε λάρα σου και δέρνησε. Λοιπόν, άκουσε με, σε παρακαλώ. Θα τα πάρεις όλα αυτά αμέσως και θα τα πετάξεις. Όλα αυτά τα...
βοηθήματα να τα πω. Δεν ξέρω, στην Ευρώπη μπορεί να είναι αποδεκτά. Εδώ όμως ο κόσμος τα θεωρεί ακόμα ταμπού, πόσο μάλλον η καλομήρα. Μα εμείς αυτά τα βοηθήματα, όπως τα είπες, τα πήραμε για περιβαλλοντολογικούς σκοπούς. Α, περιβαλλοντολογικούς σκοπούς. Τι ακριβώς θα κάνετε δηλαδή? Θα πάμε για παρακολούθηση. Στη φύση θα παρακολουθήσουμε τα πουλιά. Α, θα σας βοηθήσουν αυτά τα βοηθήματα να παρακολουθήσετε τα πουλιά. Ναι, ναι. Εδώ έχω κάποια μηχανάκια που θα βοηθούν τα πουλιά να σηκώνονται ψηλά. Στα λόγια μου έρχεσαι. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, Λίσσα. Γιατί δεν βρίσκεται να κάνετε πράγματα που να έτσι συμβαδίζουν με την ηλικία σας. Το καταλαβαίνω, είστε γυναίκες. Χρειάζεστε στοργή, φροντίδα, αγάπη. Αλλά εσείς το παρατραβήξατε. Ηλικία μας. Εθώρεις τα μούτρα σου και να μας πεις εμάς για την ηλικία μας. Λοιπόν, αυτές κατάσχονται και σε παρακαλώ να πετάξεις όλα τα άλλα βοηθήματα. Και τι θα κάνω εγώ με τα πουλιά? Μόλις σταμάτα πια με αυτά τα πουλιά. Σηκώνονται και μόνα τους. Λες να τον έπεισα ότι θα παρακολουθήσουμε τα πουλιά και όχι τον ίδιο? Αφού είσαι κολλημένη, όπως λες, για 4 χρόνια, γιατί τούτο το κόλλημα δεν ανταποκρίνεται? Μεγάλη ιστορία. Πίστεψε με, θέλεις να ξέρεις. Φαίνεται μου παράξενο. Εσύ όποιο θέλεις έχεις τον. Τουλάχιστον έτσι νιώθω. Γιατί κάποιος να με θέλει να είμαι μαζί σου? Γιατί τσίνος εν παραπάνω κολλημένος που μένα. Με κάποια? Ναι. Χωρίς να θέλω να γίνω αδιάκριτος, δεν νομίζω ότι είναι λίγο αναξιοπρεπές να θέλεις κάποιον για 4 χρόνια που δεν ανταποκρίνεται? Όπως σου είπα, μεγάλη ιστορία. Πρόσφατα το ομολόγησα τα συναισθήματά μου και θέλω να του δώσω λίγο χρόνο να τα επεξεργαστεί. Ίσως πρέπει να του δώσεις ακόμα μια ευκαιρία. Αλλά μετά πρέπει να παραδεχτείς την ήττα σου και να προχωρήσεις. Είτε μαζί μου είτε με κάποιον άλλον, πρέπει να προχωρήσεις. Την ήττα μου? Ναι. Καμιά φορά μένουμε κολλημένοι σε κάποιον λόγω εγωισμού και όχι λόγω συναισθημάτων. Είναι πολύ λεπτή η γραμμή που τα χωρίζει. Θα το ρισκάρω τότε. Και αν στο τέλος ιτηθώ, τουλάχιστον θα πέσω μαχόμενη. Λουσί, ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω. Αξίζει τούτος ο τύπος να χάσεις κι άλλο χρόνο από τη ζωή σου? Θα δείξει. Όπως νομίζεις. Ο Γιώργος πού είναι? Σε 5 λεπτά να δαμέ. Θέλεις να τον περιμένεις? Όχι, όχι. Πρέπει να πάω κάπου. Έχω αργήσει. Πάντως, αν αλλάξεις γνώμη, θέλω να μου δώσεις αυτή την ευκαιρία. Τι είναι αυτό? Α, αυτό είναι ότι η Ελισάβετ είναι. Και τι της θέλει? Για ψυχαγωγία. Σε τι? Σε τι? Άκου να δεις τώρα, εμείς δεν χρησιμοποιήσαμε ποτέ, αλλά υπάρχουν ζευγάρια που αρέσκονται έτσι σε κάποια βοηθήματα. Για ποιο λόγο? Δεν καταλαβαίνω. Πώς τις χρησιμοποιεί η Ελισάβετ? Ναι, κοίταξε, τις βάζει έτσι πίσω στα χέρια της και μετά αναλόγω... Τι λέω, Χριστέ μου, πρέπει να πάω στο γραφείο εγώ. Τα λέω το βράδυ, ε! Yeah. Στο καλό! Λουσί, νομίζω ότι πρέπει να μιλήσουμε. Κοίτα, σύμπτωση. Κι εγώ ήθελα να σου μιλήσω. Κοίτα, θέλω να παρεξηγήσεις, αλλά έχουμε να πούμε κάποια πράγματα εμείς. Κάποια πράγματα που αφορούν εμάς στο σκιό. Θα σε παρεξηγήσω, με φοβάσαι. Κοίτα, ξανασυζητήσαμε τον το θέμα, αλλά νιώθω ότι δεν το εξαντλήσαμε. Ακριβώς, και εγώ το ίδιο νομίζω. Ναι. Νιώθω ότι αιωρούνται κάποια πράγματα στον αέρα. Mm-hmm. Έχω την εντύπωση ότι μιλούμε για το ίδιο θέμα. Αν κατάλαβα καλά, ναι. Ωραία, γι' αυτό σου λέω. Πρέπει να λύσουμε τα προβλήματα. Να βρω μια λύση, τέλος πάντων. Ακριβώς. Κοίτα, Λουσί, η αλήθεια είναι ότι η παρουσία σου στη ζωή μου είναι πολύ σημαντική.
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι από την ημέρα που ανοίξαμε την επιχείρηση νιώθω άλλος άνθρωπος. Τολμώ να πω ότι άλλαξες μου τη ζωή μου. Χαίρομαι. Παρακάτω. Καλημέρα, αγαπημένη μου. Ελισάβετ! Τι έγινε? Έλα, βγάλε μου αυτή την πλακία. Εύη, δεν σου το είχα. Νόμιζα ότι είσαι πιο... Επειδή έχεις μια γενικότερη ξυνήλα, νόμιζα ότι είσαι από τις γυναίκες μη το ένα μη το άλλο. Ελισάβετ, έλεος! Βγάλε μου αυτό το πράγμα, πρέπει να πάω στη δουλειά. Μα δεν έχω το κλειδί. Τι πράγμα? Αλήθεια σου λέω, δεν το έχω. Πώς θα καταφέρνεις πάντα να μας διακόπτεις το πιο σημαντικό σημείο της συζήτησης μας, θα πελάνω. Γιατί πότε το ξανάκαμε? Πριν 3,5 χρόνια. Αγάπη μου, είναι πιες μάθημα σήμερα. Όχι, ακυρώθηκε γιατί έσπασε μια σωλήνα στην αίθουσα. Αν και έτσι πιάσα τηλέφωνο τον παπά σου να έρθει να τη σάσει. Καλά, έκανε μωρό μου. Έτσι, είπα μέχρι να επιδιορθωθεί το θέμα να έρθω να σας δω. Τι συζητήσει είχατε στο διάκοψα σας? Ήμασταν έτοιμοι να παντρευτούμε. Λούση μου, σε παρακαλώ, μην το λες για αστείο, γιατί ο Γιώργος έχει ένα θέμα με τον γάμο. Και όσον εγώ συνεχίζω να του λέω όχι, τον έχω άξιο να πάει να παντρευτεί την πρώτη τυχούσα μόνο και μόνο για την τελετή. Όχι, αγάπη μου, κάνεις λάθος. Δεν πρόκειται να παντρευτώ καμιά άλλη. Αλήθεια. Αλήθεια, ναι. Και ακόμα και αν δεν θέλει να παντρευτεί η Κρίστη, εγώ ορκίστηκα στον εαυτό μου ότι δεν θα παντρευτώ καμιά άλλη. Γιατί πολλά απλά είναι η γυναίκα της ζωής μου. Αγάπη μου. Να σου πω πριν να ξεχάσω. Τι ήθελες ακριβώς να μου πεις πριν όταν μου ελάλες πριν μας διακόψει η Κρίστη, ότι η παρουσία μου στη ζωή σου είναι πολύ σημαντική? Α, ναι, λοιπόν, όπως σου έλεγα, η παρουσία σου στη ζωή μου είναι πάρα πολύ σημαντική. Κοίτα, κάναμε μια επιχείρηση μαζί. Είμαστε φίλοι τόσα χρόνια. Είναι κρίμα να τα χαλάσουμε τώρα για τις πατάλες σου. Λούση, δηλαδή, παραδώσαμε 2 τουαλέτες σήμερα που τα έξοδα ήταν παραπάνω από την τιμή πώλησης. Κοίτα, θέλω να τα χαλάσουμε. Είμαστε φίλοι. Και είναι κρίμα να χαλάζουμε τη σχέση μας για τα έξοδα που κάνεις στην επιχείρηση. Σε παρακαλώ. Μωρή Ελισάβε, αν εσάστηκες ακόμα. Το πουλί είναι πέτασε, έχει το σύνορα. Το πουλί, ποιο πουλί? Κόρη, εν είπαμε να πάμε να παρακολουθήσουμε τα πουλιά. Α, ναι καλέ, το ξέχασα. Α, με συγχωρείτε. Εγώ έτσι θα μείνω. Αχ, με συγχωρείς πάρα πολύ γλυκιά μου, αλλά δυστυχώς βιαζόμαστε. Και εγώ τι θα κάνω? Μήπως να τις βάλεις το μανίκι σου? Ελισάβετ! Έμα γλυκιά μου, δεν φτάνει που δεν ξέρεις τι είναι. Τι είναι, τι στο καλό της κάνεις? Τι πράγμα! Βγάλε μου τις αμέσως! Λυπάμαι, αλλά βιάζομαι. Τούτον ήθελες να μου πεις, ότι είμαι σπάταλη? Ναι. Και ότι η Κρίστη είναι η γυναίκα της ζωής σου, και ότι θέλεις καμιά άλλη, και ότι αν δεν σε παντρευτεί η Κρίστη, δεν θα παντρευτείς καμιά άλλη! Τι σχέση είναι εσύ τούτον τώρα? Είναι η σχέση, αλλά πάντα μου. Ναι. Ώστε έτσι. Και υπάρχει περίπτωση να δημιουργηθούν ανάμεσά μας επαγγελματικά προβλήματα? Ναι, ρε Λούση, γιατί στο τέλος δημιουργούν προβλήματα στις διαπροσωπικές μας σχέσεις. Είσαι αχάπαρος, ρε. Τι! Λούση, ηρέμησε, σε παρακαλώ. Είσαι αχάπαρος, άνοιξε τα μάτια σου επιτέλους. Για όνομα του Θεού, ηρεμήστε! Έτσι όπως πάντα είναι να σκοτωθείτε. Μα ακούες τον τι μου λαλεί. Είμαι σπάταλη μίση μου, εγώ. Εγώ που με έχουμε να τον κάνω άνθρωπο, τον κολλημένο, τον εξαρτημένο. Αλλά όχι μόνο που τη μάνα σου που είσαι εξαρτήσει, έτσι που την Κρίστη. Είσαι επαγγελματίας εξαρτημένος. Τη μάμα μου να την αφήσει την ησυχία της. Τι ωραία, κατάλαβα. Τι σχέση είναι η μάμα μου με τις σπατάλες τις δικές σου? Ένα σχέση είναι, αλλά η μάνα σου τερκάζει παντού, όπως και πάλι σκολά. Λούση, για όνομα του Θεού, σε παρακαλώ, μην κατηγορείς τη Φρόσον. Είναι η αχίλιος τέρνα του. Συγγνώμη, τούτα ούλα δηλαδή επειδή είσαι μας σπάταλη? Του ταούλα επειδή είσαι αχάπαρος. Είμαι αχάπαρος. Ας σε αφήσω έτσι σχέδιο εδώ μέσα, να μας πτωχεύσεις που το πρώτο εξάμεινο. Εγώ είμαι καλλιτέχνης. Βάζω το κόλετσο να προσθέτω αριθμούς όλη μέρα. Εσύ είσαι άξιος να λάλεσαι του Πικάσο. Κύριε Παύλο Πικάσο, μην χρησιμοποιείτε πολύ τον μπλε χρώμα γιατί είναι ακριβό. Αν ήταν ακριβό, ναι. Βεβαίως και θα του το έλεγα. Αλλά έρχεσαι στα λόγια μου, είσαι αχάπαρος. Λούση μου, ηρέμησε, σε παρακαλώ. Γιώργο μου, σιώπα. Τι να πουβα. Άντε, πάμε. Λούση μου, σήκου, πάμε να πιούμε ένα καφεδάκι σπίτι, εντάξει, άντε, να ηρεμήσουμε. Τι πασαμάνα το 10 πόντους το... τρίμετρο πασαμάνα. Βάλε κι ο χοντάνες που στυνές. Αν το κουστώξω μου, πέραν 5. Άρε, βάλε.
Βάλε έξι. Έξι. Φεδούκια, βουτύρια. Καλημέρα, Χρυσόστομε. Όχι, πετρά. Πώς ζώστα. Χρυσόστομε, χρειάζομαι τη βοήθειά σου. Να μου είχες πάει καμιά φουντάνα, πέντε ένα αρμάρι, να μου είχες. Θέλω να μου βγάλεις κάτι από πάνω μου. Τι μέσα ρε άντρο. Τάζει με τα χρήμα μέσα σαν ο άντρος. Θα κάνεις μου. Χρυσόστομε, δεν θέλω να μου βγάλεις το δόντι για όνομα του Θεού. Αυτόν εδώ θέλω να μου βγάλεις. Έλα μωράκι μου, έχω καμιά ωρίτσα κενό. Ναι, να βρεθούμε στο γνωστό καφέ. Πάξε. Έλα κόρη Ελίζαβετ. Έλα. Μόλις έφυγε το ράτσο, έρχεται πάνω σου. Over. Ελήφθη. Over. Αναλαμβάνω εγώ. Over. Στο γιατρό, μάστρε. Στο γιατρό. Μου τα έψες. Όχι βέβαια, δεν είναι δικές μου. Άιστο μίτσι συμπετρά, έτσι είναι η ωραία. Τον καιρό μας εμάς δεν είχαμε έτσι πελάρες. Τούτι ό,τι ατιμηθούν κάνουν. Ό,τι τους κόψει όλους τους άτσι. Σας λέω, δεν είναι δικές μου. Επίπατε να με συμπετράνε, τόσο βρέχηκαν πάνω σου. Α, είναι μεγάλη ιστορία. Τις είδα, δεν ήξερα τι ήταν και τις δοκίμασα. Αλλά η διοκτήτρια τους έχασε το κλειδί. Γυναίκα που ας πούμε που... Όπου έτσι. Να μου... Κι αμέ λαβράκι, να. Λαβράκι. Χρυσόστομε, μην με ταλαιπωρείς. Βγάλε μου τα σκόψη, δεν ξέρω τι θα κάνεις. Εντάξει, συμπέτρα, πάρε μόνο η ατρία να το πετάξει. Του έτωσε γατσάκι με τα γαλουτούκια τα μητσάρια. Να μου πάω κάπου μέτρα. Εδώ με την πίτσα. Να σε ρωτήσω κάτι, Λούση. Λέμε τα όλα μεταξύ μας, σωστά. Εννοείται, Κρίστη μου. Εν μου εκμυστηρεύτηκες ποτέ το λόγο για τον οποίο χώρισες με το Σύφη. Ενώ είπες μου κάτι μισόλογα που πάνω, αλλά τσάμε. Πίστεψέ με, εν έναν ανάγκη να ξέρεις. Εγώ, η φίλη σου. Σε παρακαλώ, με πιέζεις. Είναι πολλά μπερδεμένη κατάσταση. Πάλε μισόλογα. Ίσως εάν μου έλεγες τι ένιωθες και τι σε βασανίζει, να νιώθεις πολλά καλύτερα. Εγώ ναι. Εσύ όμως. Άντε πάλι. Πάλι μισόλογα. Λούση, πέ μου, τι σε βασανίζει. Ποιος είναι ο λόγος που εχώρισες με το Σύφη. Ωραία. Αφού θέλεις θα σου πω. Είμαι ερωτευμένη με κάποιον άλλο. Χίλια ευχαριστώ. Τίποτε συμπεθερά, τίποτε. Μάλλα να σε καλά. Σας παρακαλώ μην πείτε τίποτα σε κανέναν. Τίποτα. Θα γίνω ρεζίλη. Όχι, αλλά για το όνομα του Θεού. Τίποτε δεν θα πω σε κανένα για τις χειροπέδες που... Ούτε για την ιδιοκτήτρια, Πόνι ξέρουμε ποια είναι, ρε άντρο. Ναι, ναι, είμαστε εχέμηθη επιχείρηση. Εμείς είμαστε πλάσματα εμπιστοσύνης. Να είστε καλά. Πάει το καλώς. Au revoir et merci. Ωραία, μας τρελείτε. Ψιάζαν τις χειροπέδες. Άντρο, έλασκω. Πέταξε, ρε. Πέταξε, ρε, που ήταν την κουτάλα, βάτια. Ήμουν πάμεσα. Μάστρε, δεν σε έλειξε. Να πας κάμω, ρε. Ξέρω εγώ. Ας ζώγεις της κυρίας Φρόσας. Αν είπε ντόρνες, κατηγούν ιδέες. Είναι τα ιδέες. Είναι τα ιδέες. Μου θέλω να πω, μα πάνε με αφήνει. Αν δεν ζει, έτσι έκοψε όλους την αδικιά με κουτσακώσει με την κάμαρη να μπορώ να ταράξω. Σκέφτε του, ρε, άντρο. Άντε. Πέφτω που τα σύννεφα. Ερωτευτήκες κριτικό. Όχι, φιλενάδα. Κυπρέο. Άσυλα Κυπρέο. Καλά, πώς γίνεται αφού τόσα χρόνια σου στην Κρήτη. Ήμουν ερωτευμένη μαζί του πριν πάω από εκεί. Σοβαρά τώρα. Κι εγώ, ας πούμε, εν έπρεπε να ξέρω κάτι. Εγώ, η κολλητή σου. Ό,τι για να πεις, έχεις δίκαιο. Ποιος είναι, ξέρω το. Εν μπορώ να σου πω. Γιατί τι φοάς από μένα. Τίποτε, Κρίστη μου. Απλώς κάποια πράγματα θέλω να τα κρατώ για τον εαυτό μου. Και καλά εξαιτίας τούτου του έρωτα εχώρισες το Σύφη. Όχι, δεν καταλάβες. Έκανα σχέση με το Σύφη για να τον ξεπεράσω.
Και δυστυχώς δεν τα κατάφερα. Τι να πω, εκίνησες μου τρομερά την περιέργεια τώρα. Μα καλά, ποιος είναι τούτος ο Άντρακλας που εκατάφερε τη Λούση να τον ερωτευτεί? Πρέπει να είναι πολύ δυναμικός, αποφασιστικός, ανεξάρτητος. Όχι όπως το Γιώργο μου που για να διαλέξει κλάτσες ρωτά τη μάμα του πρώτα. Του το ξαναπέτω. Δεν ξέρω, αλλά με αυτό που έκανα νιώθω ανήθικη. Να μην νιώθεις ανήθικη, συμπεθερά. Να νιώθεις ότι έκαμε μια καλή πράξη. Αχ, σε παρακαλώ, μη σου ξεφύγει η κουβέντα για αυτό που έκανα, ούτε για αστείο. Μα σε καλά, συμπεθερά. Ένα να βγάλω μάθηκα μόνη μου. Θέλεις να πεις πόσα έδωκες? Για ποιον πράγμα? Για τις πληροφορίες. Μα δεν έδωσα. Έκανα ένα-δυο τηλεφωνήματα. Ξέρεις, πολλοί μου έχουν υποχρέωση στο Υπουργείο και στις πρεσβείες. Ομόνια, τι έχω κάνει? Ομόνια, καηλέ σου. Τέλος πάντων, έλα τις πληροφορίες σου. Αρκετά ρεζιλίκια είχα σήμερα. Μην τα ρεζιλίκια. Κάτι δικά μου. Ξέρεις, Φρόσο, υπάρχουν ζευγάρια που κατά τη συνέβρεση τους χρησιμοποιούν χειροπέδες. Να ξέρω το. Το ξέρεις? Βεβαίως. Εσείς? Εμείς? Χρησιμοποιείτε... Μα ή καλέ! Πάλι καλά, δεν τη νόμιζα ότι εγώ ήμουν η οπισθοδρομική. Εμείς χρησιμοποιούμε ραμματόν παπουτσό. Τι να σου παραγγείλω, αγάπη μου? Το συνηθισμένο. Τι να λένε άραγες? Καλέ, τι κούκλος είναι αυτός ο σερβιτόρος? Όβε, όβε. Επιτέλους, ακούω. Κόρη Ελισάβετ, έλα κόρη. Εμπίσω, δεν μπορώ να γυρίσω πίσω. Έχασα τίποτε, πέ μου. Όβε. Πολλά καλομήρα μου. Να μην αντρέπεται τα μούτρα του. Τόσο χρονών άνθρωπος. Όβε. Πόσο λες να είναι? Ντάνη, ξέρεις πόσο είναι? Μικρούλης φαίνεται. Πάντα μικρούλης, κόρη. Μικρούλα είμαι εγώ. Τούτος έγερο πουξούς. Λες να είναι ελεύθερος? Κόρη Ελίζαβετ, μα έχασες τον νου σου. Δεν ξέρεις, κόρη, ότι είμαι παντρεμένος ο αδερφός σου. Καλέ, ποιος αδερφός μου? Για το σερβιτόρο σου μιλάω. Συγκεντρώθου, κόρη. Έχουμε θουλιά τώρα. Όβε, Ελισάβετ. Τον τρισκατάρα τον καλά τον κατάλαβα εγώ. Ναι, Φρόσο μου, όταν μου τα είπαν και εγώ στενοχωρέθηκα. Εγώ δεν στενοχωρέθηκα. Εγώ πήρα τζάψα. Σε παρακαλώ, σε εκλυπαρώ. Μην το ομολογήσεις από πού τα έμαθες. Θα προλάβει να ρωτήσει. Πίστεψέ με. Φρόσο, σε παρακαλώ να διατηρήσεις την ψυχραιμία σου. Υποσχέσου μου ότι δεν θα πάει να κάνεις φασαρίες και να βρω εγώ τον πελά μου. Θα κάνω φασαρίες, υπέθερα. Εγώ είμαι ήρεμος και διακριτικός άνθρωπος. Μου είσαι εμπιστοσύνη. Όχι. Δηλαδή τώρα επιμένεις να μην μου πεις ποιος εν τούτος ο μυστηριώδης άντρας? Ναι, Χριστή μου, και σε παρακαλώ, μη με πιέζεις. Μπορώ όμως να σου αποκαλύψω κάτι για κάποιον άλλο. Άλλο? Mm-hmm. Ναι. Παρά να μιλούμε για το παρελθόν, προτιμώ να λύσουμε το μέλλον. Αρέσκει μου έτσι όπως το θέτεις. Για συνέχισε. Ο Αντώνης. Ποιος Αντώνης? Ο αρφός σου. Ναι. Εζήτησε μου να βγούμε. Σοβαρά? Ναι. Ευχήκαμε ήδη μια φορά έξω, έτσι είπε μου ότι αρέσκω. Μπράβο, Λούση, χαίρομαι πάρα πολλά. Έτσι τι είναι να γίνει? Να δείξει. Πραγματικά, χάρηκα πάρα πολλά τώρα. Ευκαιρία να ξεπεράσει και τον προηγούμενο. Ξέρεις τι λένε. Ο έρωτας με έρωταν περνάει. Μακάρι, Χριστή μου. Αποφάσισα να βάλω μια τελεία στο παρελθόν. Μπράβο, Λούση, μου χαίρομαι πάρα πολλά για σένα. Να κοιτάς μόνο μπροστά. Τέλος πάντων, πρέπει να πάω πίσω στο τελεία γιατί ο εξαρτημένος είναι να θέλει να κάνει διάλειμμα. Ρε, Λούση. Κόρη, κόρη, μα δει τον ποθιά τράπο. Ας με να σηκωθώ να τον κάνω πώς είναι εκεί. Ψυχραιμία, θεία Καλομήρα. Πρέπει πρώτα να σιγουρευτούμε περί τίνος πρόκειται. Μα τα μπορεί να σιγουρευτούμε, κόρη.
Έχει φιλενάδα. Φρέ τον αδερφούλη μου. Απίστευτο. Και δεν του το είχα να κάνει εξωσυζυγική σχέση. Εν οικογενειακό σας άλλος. Από τη μια βέβαια τον δικαιολογώ. Τόσα χρόνια παντρεμένος με την Ξύνη. Ναι. Πέτε μας πως σας πέφτει και λίγη αρφοντέχνη μου. Από την άλλη την αγαπάει την Εύη. Και άμα τη χάσει θα τρελαθεί. Θα είναι το χειρότερο λάθος της ζωής του. Λες να είναι κάτι σοβαρό ή καμιά απλή περιπετιούλα. Κορί, κορί σηκώνονται να φύγουν. Γλίγορα, να πάμε μετά ψυχών τους. Κάτσε μη μας δούνε. Ψυχραιμία είπαμε. Έλα, έλφουσα. Ατόσο. Εντάξει, έλφουσα. Α. Πού να βρω, ρε, έλφουσα τώρα εδώ έναν τουλάκιο μπαυλί. Εντάξει, εντάξει, ένα νεύρο θα έφερα τους πάρτουν πως είσαι, εντάξει, άντε. Εντάξει, και εγώ. Εντάξει, ρε φρόσα να λούμε, άντε, γεια. Τζίφος, τους χάσαμε. Δεν βγάλαμε τίποτα. Ντάλο είσαι να βγάλουμε. Αφού ο νους σου είναι αλλού. Μα δεν τον είδες τι κούκλος που ήτανε. Αυτοί οι επιχειρηματίες ξέρουν τι κάνουνε, φέρνουν όμορφους γοητευτικούς σερβιτόρους για να ερχόμαστε και να ξαναρχόμαστε. Κορί, είπα σου να με σκανδαλίζεις. Και τώρα τι κάνουμε. Τι κάνω. Θα πάω έσω και θα τον πατήσω μας στο λαιμό. Θεία Καλομήρα, πρέπει να συνεχίσουμε την έρευνά μας απρόσκοπτα. Άλλωστε, δεν έχουμε και τίποτα καλύτερο να κάνουμε. Συνεχίζουμε. Ντάλο είσαι να συνεχίσουμε. Πάμε στο σπίτι και θα σου πω. Sono fiero, sono un italiano, un italiano vero. Ne arfe. Καλησπέρα, Αντώνη μου. Καλησπέρα, Λούση μου. Τι κάνεις? Καλά. Δεν το περίμενα να με πιάσεις τηλέφωνο. Ενώ μετά την τελευταία μας συζήτηση. Έκατσα και σκέφτηκα ορισμένα πράγματα. Δηλαδή? Νομίζω είναι καιρός να κλείσω κάποια κεφάλαια στη ζωή μου. Εννοείς με το πρόσωπο που μου είχες πει? Ναι, ακριβώς. Χαίρομαι πάρα πολύ για σένα. Και νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να ανοίξω κάποια καινούργια κεφάλαια. Είσαι σίγουρη? Ναι. Δηλαδή? Δηλαδή αν έχεις χρόνο αύριο το απόγευμα να κανονίσουμε γινόν το καφεδάκι που λέγαμε. Θα το πιστέψεις, Πάολο μου. Ήταν ο αρφός μου. Μα και τι είχε, τι ήθελε? Ήθελε να πάμε και κάτω έσω του. Ω, μπελαντρούλα, αν πίκολο αρφό πίτωνε, τότε εμείς παντρευτούμε μια Βενέτσια. Όχι, Πάολο μου. Εγώ θέλω να παντρευτώ στη Βενετία. Χρυσοστόμε, ξέρεις ήταν που κάνουν τες χειροπέδες. Κάνουν του κλέφτερε φρόσα. Κάτι άλλο, πιο πονηρό. Και τους απατεώνες. Χρυσοστόμε. Ξέρω ρε φρόσα, καρμή, ξέρω. Ξέρεις που πουλούν, να αγοράσουμε κι εμείς. Φρόσα. Σας παρακαλώ, μην πείτε τίποτα σε κανέναν, τίποτα. Θα γίνω ρεζίλ. Όχι, βέβαια, για το όνομα του Θεού. Τίποτα δεν θα πω σε κανένα για τις χειροπέδες που... ούτε για την ιδιοκτήτρια, πότε ξέρουμε ποιά μπορεί, είναι ρε άντρο. Ναι, ναι, εντάξει. Είμαστε χέμηθοι επιχείρηση εμείς. Είμαστε πλάσματα εμπιστοσύνης. Φρούσα, δεν μου μιλήσεις τίποτε με συμπεθερά. Ποια συμπεθερά?
μια συμπεθερά έχουμε. Σε 15 μέρες να μιλήσω μαζί της, βαρκούμε τι. Φροσά, άκου προσεκτικά. Πέ μου, έδωκες τίποτε χειροπέδες της συμπεθεράς κι αν ναι, πού τε σύφρεσαι σου. Και γιατί εγώ εν ήξερω ότι έχεις έτσι εργαλεία σπίτι, Φρόσα. Μα γιατί, Μπελαντρούλα, ήγιο ετού, εγώ κι εσύ, στο κόντολα. Εγώ καμνο κουπί και σένα αέρας παίρνει μαλλιά σου τσι τσι τα, τσι τσι τα. Όχι, Παόλο μου, εν θέλω, μες στη βάρκα να ανακατούνετε το στομάχι μου. Βα μπαίνε, Μπελαντρούλα, παντρευτούμε Άγιο Μάρκο Αβενέτσια. Ξάζω το όνομά του. Όχι, Παόλο μου. Όχι στον Άγιο Μάρκο. Εγώ θέλω να βάλω νηφικό στράπλες και κορώνα στα μαλλιά μου. Ποιος θα με δει στον Άγιο Μάρκο στη Βενετία. Θα μπαίνε, Μπελαντρούλα. Και πού παντρευτούμε Κύπρο. Στην Παναγία την Ελεούσα στο Τσιβισίλη. Τσιβισίλη. Ναι. Στο χωράφι μας στο Τσινούρκο θα βάλουμε καρέκλες, τραπέζια. Θα πυρώσουμε φούρνους και θα έρθει 3.000 κόσμος. Σι, va bene, Μπελαντρούλα. Κούκλα ντρούλα. Αρκεί ντρούλα παντρευτεί Πάολο. Πάμε τώρα αρφό σου δώσει μας ευχήτη. Πώς την πάτησα έτσι εγώ. Να μου βάλεις. Εννοώ να μην μπορώ να βρω αποδείξεις. Εγώ που έχω μάστερ σε αυτά. Μη σου πω διδακτορικό και φανεί ότι περί αυτό λόγω. Ελιώτσε χωρίς αποδείξεις, πάτω τον μπαστολέμο. Τίποτα. Πρέπει να του βάλουμε κοριό. Κοριό? Πού να τον βρούμε? Εκεί που πήραμε για τους ασυρμάτους. Και πού είναι να του το βάλουμε? Στο ιατρείο. Θα τον πιάσουμε στα πράσα και θα βρούμε τις αποδείξεις που θέλουμε. Λοιπόν, αύριο συνεχίζουμε την παρακολούθηση πιο επαγγελματικά. Ο λόγος που σας εκάλεσα, άρον εδώ, είναι για να γνωρίσω λίγο καλύτερα το σίγαμπρο που ποδά. Μπράβο ρε Φρόσα μου, μπράβο σου. Ευχαριστούμε νύφη. Εν να κάνω κάποιες ερωτήσεις του σίγαμπρου που ποδά, αν επιτρέπετε. Καλό Φρόσα μου, ό,τι θέλεις ρώτα τον. Εγώ ξέρω τα ούλα. Ο Παόλο μου εν τάβρος, με οροσκόπο Σκορπιό. Κύριε Παόλο, έχεις παιδιά? Ιω, παιδιά, νο. No. Έχεις 10 δευτερόλεπτα για να απαντήσεις σωστά. 1, 2, 3. Έφρωσου, κάτι μα την κουτάλα, μάνα μου, ένα βοηθέ τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος θα είναι μαχημένο μέσα να κρίσει σου. Ναι, ένα παμπίνι πίκολο, μωρό, μικρό. Εν πειράζει, Παόλο μου. Εγώ είμαι ανοιχτό μυαλός άνθρωπος, ενώ αγαπώ και το μωρό σου. Εξάλλου έναν αρφούι των παιδιών μας. Αρφούι, παμπίνι μας. Μπελαντρούλα, εκτός από όμορφα μάτια, έχεις και όμορφη καρδιά. Μπελαντρούλα, εσύ ενοχλεί τώρα από εκεί κοπελούι ο άνθρωπος του. Τη φάους αρκάντη γενέκα σου που φοήθηκε και είπε ψέματα. Πάμε παρακατώ, κύριε Παόλε. Είπες εσύ, Αντρούλος, ότι είσαι πλούσιος και ότι έχεις περιουσία και χωράφια στην Ιταλία, σωστά? Σι, ναι, έκο. Χωράφια, καρικές, οικόπεδα, άλλη Ιτάλια. Είσες. Νο, έκο ακόμα. Έφαστα στο καζίνο του... Λεπτό να το βρω γιατί θα τα καταφέρω να το πω. Του Μόντε Κάρλου. Ποιος είναι το ωραίο Μόντε Κάρλο, ρε? Νο, ήταν παρεξήγηση. Μπελαντρούλα, αφός μου έπαιξε περιουσία πατέρα μου στο καζίνο. Από ό,τι βλέπω εδώ, δεν έχεις αδερφό. Έχεις 5 αδερφές. Α, να έχω 5 κουνιάδες. Απαναγία μου. Μπελαντρούλα, που τούτα όλα που άκουσες για μέ, οι 5 κουνιάδες σε πειράξανε σένα δηλαδή. Ένε μου τη δουλειά σου, αρφέ. Πάμε παρακατώ, σιγάμπρε. Αρέσκει σου το καζίνο? Νο. Εγώ καζίνο μόνο πόξο. Μόνο πόξο? Και σ' αρέσκει η ρουλέτα? Νο, δεν ξέρω ρουλέτες. Και πόσα χρουστάς στο καζίνο, αν επιτρέπετε? Τίποτα, νιέντε. Έχεις 5 δευτερόλεπτα να απαντήσεις. 1, 2. Νο, δεν ξέρω, πολλά. Αλλά δεν φταίω εγώ. Κυπρέοι, μαφιόζοι.
χρωστά σε καζίνο και το κογλίφους. 458.974 ευρώ. Και κόζα, μα πει έτσι πολλά πάνω το κρέας μου. Ναι. Με μαραζώνεις, Πάολο μου. Με μαραζώνεις και να τα κανονίσουμε. Να τους πεις να τους θα πάρεις σε κανένα μήνα. Και να βάλω για πούληση το διαμέρισμα της Λεμεσού. Σηκού πάνω, ρε. Δει, σηκού πάνω, ρε, λάβος. Δεν ξέρω τίποτα. Πελάρες φρόσους, γυναίκα σου πελί και φοητσάρικη. Θέλω το. Μη ξανατολμήσεις να πεις για τη γυναίκα μου. Μη ξαναβάλεις το στόμα σου τη γυναίκα μου, ακούσες. Σηκού πάνω, ρε, λάβος. Σηκού, ρε, πάνω. Σηκού πάνω, ρε, λάβος. Σηκού, ρε, πάνω, ρε. Άστο, άστο, άστο. Κάτσε λίγο. Προσέξε. Είπα, μην ξανατολμήσεις να πεις για τη γυναίκα μου τίποτε. Μην ανοίξεις το στόμα σου. Πάλι ο κόριτσο! Έτσι κάτω! Μακάρι να ήταν άλλος πως τα πλά... Τσεγγιάν με άλλη και γλίτως μου το γιούδι μου και τάσο σου.